εκπαιδευτική κοινότητα που δεν είναι μόνο η κοινότητα των μεγάλων έτσι, πόλεων του νησιού, του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου, αλλά και περιοχές της ενδοχώρας. Ωστόσο, θα ξεκινήσουμε λίγο τώρα με το δεύτερο γυμνάσιο Χανίων, καθώς εκεί οι μαθητές του δεύτερου γυμνασίου πρωτοπόρησαν, καθώς τι έκαναν, κατέθεσαν μία πρόταση για τοποθέτηση αισθητήρων σε ράμπες αναπήρων. Και θέλω λίγο, επειδή έχει αξία το θέμα και πραγματικά έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, να πάμε στον κύριο Χρήστο Ραχιώτη, τον εκπαιδευτικό του Δευτέρου Γυμνασίου Χανίων. Και τεχνολόγο βέβαια. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα, με ακούτε? Σας ακούμε και σας βλέπουμε. Χαιρετισμούς. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ και εμείς να στείλουμε χαιρετισμούς και την αγάπη μας και σε εσάς και φυσικά και στη Γάβδο. Στέλνουμε και τη συμπαράστασή μας, τα προβλήματα, όλα αυτά. Υπάρχει ένα δέσιμο πολύ όμορφο ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και γενικά στην κοινωνία των Χανίων και στη Γάβδο. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε και το έχω διαπιστώσει μέσα από το ρεπορτάζ τόσα χρόνια. Λοιπόν, κλείνει αυτό το σχόλιο και αυτή η παρένθεση. Για να μας πείτε λίγο για αυτή την πρωτοβουλία. Πώς ξεκίνησε, πού κατατέθηκε και ποιες οι προοπτικές? Λοιπόν. Όλο αυτό είναι μια ιδέα, μάλλον όχι ιδέα, είναι η συμμετοχή μας στον 5ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών που, στην εκπαίδευση. Το σχολείο μας, το δεύτερο γυμνάσιο, συμμετέχει για τρίτη συνεχόμενη φορά. Τις δύο προηγούμενες χρονιές συμμετείχε με δύο άλλες ιδέες, στις οποίες πήραμε διάκριση, γιατί δεν έχει πρώτο, δεύτερο, τρίτο βραβείο. Αυτός ο διαγωνισμός δεν στοχεύει στη βράβευση, όσο στη συμμετοχή, στις ιδέες και στη δημιουργία των παιδιών, γιατί μιλάμε καθαρά για μαθητικές δημιουργίες. Φέτος το δεύτερο γυμνάσιο συμμετέχει με αυτή την ιδέα που προλογίσατε, δηλαδή μια ιδέα που αφού κάτσαμε και συζητήσαμε μετά από κάποιες συναντήσεις τι μπορούμε να κάνουμε και πάντα με στόχο, αφού ούτως ή άλλως αυτός ήταν και, το θέμα του διαγωνισμού, δηλαδή ή την πράσινη οικονομία ή κοινωνικά θέματα. Μπήκαμε λοιπόν στη διαδικασία να δούμε τις ανάγκες μας σαν μαθητές, σαν καθηγητές, σαν πολίτες μιας πόλης και έτσι καταλήξαμε σε αυτήν την ιδέα που είπατε κι εσείς σε συντομία, δηλαδή να προτείνουμε να βάλουμε κάποιους αισθητήρες, δύο ή τέσσερις ανάλογα, τώρα φτιάχνουμε τα σχέδια, οι οποίοι να ενεργοποιούν ένα ρολόι, μια αντίστροφη μέτρηση. Μετά από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, περίπου 40 δευτερολέπτων, μεταξύ 40 δευτερολέπτων και ενός λεπτού, ακόμα είμαστε σε συζητήσεις με την ομάδα των μαθητών, αυτό το ρολόι θα ενεργοποιηθεί μέσω φυσικά ενός Arduino που αυτός είναι και ο βασικός, ο πρωταγωνιστής εισαγωγικά της ρομποτικής ομάδας, δηλαδή ο μικροεπεξεργαστής, θα ενεργοποιεί έναν συναγερμό που θα τίθεται σε λειτουργία. Φυσικά μιλάμε αν υπάρχει κάποιο εμπόδιο, δηλαδή συνήθως ένα παρκαρισμένο να κόβει τη διέλευση, να εμποδίζει τη διέλευση των αμαξιδίων για τους αναπήρους ή τα καροτσάκια για τις μανάδες με τα μωρά κτλ. Έτσι, αν υπάρχει ένα εμπόδιο πάνω από ένα λεπτό, 40 δευτερόλεπτα, θα τίθεται σε λειτουργία ένας συναγερμός και ταυτόχρονα, ιδανικά αν καταφέρουμε να το φτιάξουμε αυτό, θα στέλνεται ειδοποίηση στο Δήμο, στη Δημοτική Αστυνομία, ότι εκεί είναι η συγκεκριμένη ράμπα, έχει εμπόδιο αυτοκινήτου. Στο κομμάτι της κατασκευής, πόσο θα διαρκέσει? Φαντάζομαι θα γίνει υλοποιήσιμη η πρότασή σας κάποια στιγμή, να δούμε αν θα υιοθετηθεί από τη Δημοτική Αρχή. Μακάρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Η αλήθεια είναι ότι εμείς έχουμε δεσμευτεί ώστε να φτιάξουμε μια μακέτα με όλα τα απαιτούμενα υλικά, δηλαδή με τους αισθητήρες, το συναγερμό. Ο Δήμαρχος Χανίων εχθές μάλιστα δεν θα ήθελα να πω δεσμεύτηκε, αλλά είπε μπράβο του άνθρωπος που αμέσως ανταποκρίθηκε στις δράσεις του σχολείου σε αυτό το τομέα, ότι έχει σκοπό να κάνει ένα πιλωτικό πρόγραμμα έτσι ώστε στις δύο ράμπες που υπάρχουν στο τετραγωνικό, στο οικοδομικό τετράγωνο που ανήκει το Δημαρχείο,
να τοποθετήσουμε αυτή την εφαρμογή, να τοποθετήσουμε αυτή την εγκατάσταση. Μάλιστα. Τώρα όλα αυτά 100% θα γίνουν μέσα στην τρέχουσα χρονιά, γιατί ούτως ή άλλως τώρα είναι ο διαγωνισμός. Μπράβο. Τώρα είμαστε με τα παιδιά στη διαδικασία συζητήσεων και κατασκευής, άρα στην τρέχουσα χρονική σχολική χρονιά. Εδώ είμαστε για να στηρίξουμε αυτή την πρωτοβουλία. Πραγματικά εγώ θα χαρώ να παρουσιαστεί και αυτή η κατασκευή και μέσα από την εκπομπή μας. Και είμαι σίγουρος, επειδή ξέρω εκεί τους ανθρώπους στο Δήμο Χανίων, σίγουρα θα υιοθετηθεί. Σίγουρα θα υιοθετηθεί και θα γίνει πράξη αυτή η κατασκευή σας. Να είστε σίγουρος, γιατί έχουμε μια πολύ δυνατή ομάδα, μια πολύ δυναμική ομάδα. Το σχολείο μας έχει μια φοβερή δυναμική. Μπράβο. Φυσικά με σημεοφόρο τον διευθυντή μας, τον κύριο Αθανασάκη, και δεν θα τους αφήσουμε ούτως ή άλλως εμείς την ησυχία τους και θα είμαστε εκεί πέρα να τους το επιθυμίζουμε. Όχι ότι οι άνθρωποι δεν έχουν δείξει καλή διάθεση, κάθε άλλο είναι πάρα πολύ θετική, αλλά είμαστε κι εμείς πολύ επίμονες. Μπράβο, να είστε καλά. Να είστε καλά, τους χαιρετισμούς μας.